Ξύπνησαν μνήμες το απόγευμα της Κυριακής στην Δυτική Ελλάδα από την επίσκεψη του Αγγέλαδου. Αυτή τη φορά η δόνηση δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο εκείνη που είχε σημειωθεί στις 8 Ιουνίου του 2008 και είχε αφήσει καταστροφές και νεκρούς με επίκεντρο την Ανδραβίδα. Χθες η γη σύστηκε κάτω από τα πόδια των Αχαιών στη θαλάσσια περιοχή της Τέμενης Αιγίου και μετρήθηκε αρχικά από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο σε 4,4 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ και 4,1 από το Σεισμολογικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είχαμε ένα σεισμό της τάξης του 4,1 για την ακρίβεια, ο οποίος έγινε στο δυτικό κομμάτι του Κορινθιακού κόλπου, σε ένα εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρων. Αυτός ο σεισμός δεν θεωρείται κάποιος μεγάλος σεισμός, είναι νομίζω συνηθισμένος σεισμός για αυτή την περιοχή. Το σεισμός του 2008 με το χτεσινό σεισμό είναι σε άλλο περιβάλλον, έτσι, είναι εντελώς διαφορετικές δομές. Παρά τη μικρή της ένταση έγινε αισθητή μέχρι και σε περιοχές της Κέρκυρας, ενώ στο διαδίκτυο σχεδόν αμέσως έγιναν αναφορές από πολίτες που αισθάνθηκαν τον σεισμό. Από την Τέμενη έγραψαν «Θόρυβος, κούνημα για 8,1 δευτερόλεπτα». Από την Πάτρα διήρκησε πάρα πολύ. Η πόρτα ανοιγόκλινε από μόνη της, ήταν σαν σε ένα πλοίο σε μια καταιγίδα. Και από τα Μοροέτικα της Κέρκυρας, τίποτα σημαντικό, κάποιο κούνημα αρκετό για να με ξυπνήσει από τον ύπνο μου. Έχει ακολουθηθεί ο σεισμός αυτός από μετασεισμούς όλη τη μέρα χτες, από χτες το απόγευμα που γίνεται ο σεισμός μέχρι σήμερα. Και είναι μια ακολουθία η οποία είναι σε εξέλιξη. Το φαινόμενο φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά, καθώς μετά το γεγονός καταγράφηκε ένας μετασεισμός εντάσσεως 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ένας ακόμα μετασεισμός 2,3 και αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης που δεν γίνονται αισθητοί σε μεγάλη απόσταση. Οι σεισμολόγοι λένε ότι η περιοχή του Δυτικού Κορινθιακού κόλπου συνηθίζει να δίνει σεισμούς μικρής εντάσεως, οι οποίοι μπορεί να εκδηλώνονται για μήνες. Η Δυτική Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης. Έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Κάποια στιγμή πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα και να μάθουμε να ζούμε με αυτούς. Όλα τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για τον κύριο σεισμό. Οι σεισμολόγοι όμως θα μπορούν να έχουν την πλήρη εικόνα μετά από τουλάχιστον 48 ώρες από το συμβάν.